Καινούριο πρωτάθλημα ουσιαστικά. Κύριε Τακιανέ, καλησπέρα. Είναι ο προπονητής της Λάρνακας μαζί μας ο κύριος Φώτης Τακιανός. Έχουμε ξεκινήσει ένα καινούριο πρωτάθλημα. Καλά, εσείς. Καλή χρονιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία σε όλους μας. Έτσι. Σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάμε, η υγεία προέχει. Έτσι, έτσι. Εγώ νομίζω ότι μιλάμε για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα πλέον. Μετά από ένα μήνα διακοπή, αλλαγές στις περισσότερες ομάδες, κορονοϊούς και όλα αυτά, είναι σαν να είχαμε ένα πρωτάθλημα μέχρι μέσα Δεκέμβρη και τώρα πάμε σε ένα άλλο από μέσα Γενάρη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κοιτάξτε, ναι, όντως οι συνθήκες αυτές διαμορφώνουν ένα πλαίσιο στο οποίο, το οποίο είναι περίεργο και οι ομάδες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε κάποιες συνθήκες οι οποίες είναι πρωτόγνωρες. Ουσιαστικά δεν είναι μόνο ότι δημιουργήθηκε αυτό τι είχαμε πριν και τι έχουμε τώρα. Νομίζω ότι και μελλοντικά δεν θα ηρεμήσουμε και καλό είναι να το πάρουμε απόφαση ότι σε αυτό το έτσι πρέπει να προσαρμοστούμε και θα συνεχίσουμε. Coach, για εσάς όλο αυτό πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε? Δηλαδή το λέτε κι εσείς ότι μπορεί να χρειαστεί όλη τη χρονιά να πάμε έτσι, με διακοπές. Να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Coach, εμείς συζητάμε και λέμε ότι εντάξει, έρχεται ένας αθλητής από τον κορονοϊό, νοσεί και επιστρέφει στις προπονήσεις. Αλλά επειδή το ζήσαμε και εμείς αυτό, δεν είναι 100% έτοιμος ακόμα και για τις προπονήσεις να παίξει. Πόσο μάλλον να μπει να παίξει έναν αγώνα. Κοιτάξτε. Ρεαλιστικά μιλώντας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή τι εννοώ, ομάδες οι οποίες δεν είναι στελεχωμένες με staff το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τους αθλητές οι οποίοι έχουν νοσήσει, πρώτον. Δεύτερον, είναι σε αγωνιστική απραξία, που σημαίνει ότι στο σώμα τους έχουν δημιουργηθεί κάποιες μεταβολές, οι οποίες είναι επικίνδυνες αν ο αθλητής δεν έχει αναρρώσει ή αν το μυϊκό του σύστημα δεν έρθει στο σημείο που πρέπει για να μπει να παίξει ένα επίσημο παιχνίδι, το οποίο οι εντάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σώμα του, ενώ είναι καταβεβλημένος και έχει γυρίσει από αυτό που συζητάμε, δεν μπορεί να τις αφομοιώσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι θέμα προπονητή κατ' ουσίαν, είναι θέμα γυμναστή. Καταρχήν θα ξεκινήσω από το ιατρικό team της ομάδας που πρέπει να διακρίνει ότι ο παίχτης μπορεί. Βλέπετε τι έγινε με τον Αγκολά. Άρα να πάμε μετά στο γυμναστή που υπό τις οδηγίες του γιατρού θα προσπαθήσει να συνεφέρει το μυϊκό σύστημα του αθλητή και παράλληλα να τον εξετάζουμε και μετά έρχεται στα χέρια του προπονητή, ο οποίος πρέπει να το χρησιμοποιήσει πάντοτε έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του ότι κάποια πράγματα δεν είναι και 100% έτοιμα. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτός ο δισταγμός ή τα ερωτηματικά που υπάρχουν, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με μια διαδικασία η οποία είναι αυτή. Και μέσα σε αυτό, το οποίο περιγράφεται για να καταλάβουμε όλοι τι ισχύει, έρχεται και το μάτς του εκάστοτε Σαββάτου, της εκάστοτε Κυριακής, στο οποίο πρέπει να κερδίσεις. Η δική σας ομάδα το Σάββατο έκανε δουλειά της με τον Άρη. Πήρε σημαντική νίκη στην προσπάθεια έτσι, για την παραμονή και μπορεί να είχε και ένα μήνα διακοπή, αλλά είναι η δεύτερη συνεχόμενη. Έτσι είναι, αν δεν κάνω λάθος, μετά από εκείνο το διπλό στην Πάτρα, έτσι δεν είναι, coach? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Παίξαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εναντίον του Άρη κάτω από τις συνθήκες που περιγράψατε. Δηλαδή ότι εμάς η ομάδα μας είχε 8 κρούσματα, 8 αθλητές μας νοσήσανε. Είχαμε και κάποια άλλα προβλήματα μέσα στην ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο τα θέματα του κορονοϊού, μπορούν να προκύψουν και άλλα προβλήματα άλλων τραυματισμών, τέλος πάντων. Ναι, είναι δεύτερη συνεχόμενη, θα χαρακτήριζα πολύ νίκη σε δεύτερο πολύ κρίσιμο παιχνίδι για μας, γιατί το παιχνίδι που παίξαμε μέσα στον Απόλλων Πατρών, ο βαθμός δυσκολίας τεράστιος σε μια πολύ σκληρή έδρα, με μια ομάδα η οποία τη δεδομένη στιγμή είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Και μετά ήρθε και το παιχνίδι του Άρη. Κοιτάξτε, είναι, αν τα βάλουμε όλα αυτά, δηλαδή την κρισιμότητα του παιχνιδιών και πώς η ομάδα μπόρεσε και εμφανίστηκε έτοιμη και ανταπεξήλθε
κερδίζοντας αυτά τα δύο παιχνίδια, μας αφήνει άκρως ικανοποιημένους, χωρίς να θεωρούμε ότι έχουμε καταφέρει πια τόσο, κάτι τόσο πολύ μεγάλο που μπορούμε να επαναπαυθούμε στις δάσκες μας. Mm-hmm. Εμείς συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Κοιτάξτε, αυτό που συζητάμε τόση ώρα είναι ότι το μυαλό όλων μας είναι μην τυχόν και προκύψουν κάποια κρούσματα και μας πάνε πίσω. Μπορέσαμε και αντιστρέψαμε ένα άσχημο κλίμα, το οποίο υπήρχε, και το ψυχολογικό κομμάτι εννοώ μέσα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον της ομάδας. Κώστα, τώρα η δουλειά η δική σου, προετοιμάζοντας ένα παιχνίδι, ακολουθεί και επίσης ένα ακόμα πολύ σημαντικό μάτς με τον Ιωνικό στην Νίκη, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι, ναι, το Σάββατο. Ναι, Ιωνικό, ναι. Η δική σου δουλειά είναι πιο πολύ η προπονητική οδηγία, η τακτική, το να προετοιμάσεις την ομάδα σου κόντρα σε έναν αντίπαλο μέσα από το βίντεο και όλα αυτά, ή είναι και λίγο παραπάνω τώρα το ψυχολογικό, της αυτοπεποίθησης, το πνευματικό? Είναι όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή ένας προπονητής έχει να... η δουλειά του χωρίζεται σε πολύ μεγάλα, σε πολλά μεγάλα κομμάτια. Τα δύο βασικότερα είναι σαφώς και πώς θα προετοιμάσει την ομάδα όσον αφορά την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει κάθε φορά με έναν αντίπαλο στον οποίο πρέπει να προσαρμοστεί, αλλά επίσης να μπορέσει να έχει την ομάδα έτοιμη στο ψυχολογικό τομέα. Δηλαδή όταν λέμε ψυχολογικό τομέα, εννοούμε κυρίως το βαθμό αυτοπεποίθησης που πρέπει να έχει μια ομάδα για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες ενός αγώνα, είτε είναι εντός έδρας είτε εκτός έδρας. Θα πρέπει η ομάδα να έχει αυτοπεποίθηση. Εμείς προσπαθούμε και το καλλιεργούμε αυτό. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να ετοιμάσεις τακτικά ένα κομμάτι, από το να μπορέσεις να επηρεάσεις τα συναισθήματα ενός παίκτη ή να μπορέσεις να του βρεις διεξόδους όταν αυτός δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με την επαφή που έχει ο κάθε προπονητής με τους παίκτες, ενώ με το πόσο μπορεί να επηρεάσει το συναισθηματικό τους κόσμο, πώς μπορεί να τους πείσει, και όλα αυτά δημιουργούνται μέσα από αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ παιχτών και προπονητών, και βασικό ρόλο παίζει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτίμηση που υπάρχει. Κούτς, mm-hmm. εσύ την Λάρισα την ανέλαβες μετά την έναρξη σεζόν, φυσικά στα μέσα της. Έχεις προχωρήσει και σε κάποιες διαφοροποιήσεις και αλλαγές στο ρόστερ. Φυσικά με βάση τα αποτελέσματα και με τον Απόλλωνα και με τον Άρη, εννοείται ότι ήρθαν δύο πολύ σημαντικές νίκες. Είσαι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπεις μέχρι τώρα, με όλες τις συνθήκες που ζητήσαμε και πριν, από τις αλλαγές που έχεις κάνει, από την εικόνα που βγάζει η ομάδα σου? Κοιτάξτε, μόνο ικανοποιημένος μπορώ να είμαι. Με ποια λογική το λέω αυτό? Με τη λογική ότι σαφώς όταν ήρθε η ομάδα ήταν σε μια πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση, και επίσης ότι υπήρχε ένα μπλοκάρισμα όσον αφορά το ρόστερ της ομάδας σε θέσεις και σε χημεία, mm-hmm. παικτών εννοώ. Mm-hmm. Προσπάθησα μαζί με την βοήθεια της διοίκησης βέβαια να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Προσθέσαμε δύο παίκτες, τον Μούντι και τον Μάρι. Όπως η τελευταία μας προσθήκη είναι ο Μπέρζι, για να μπορέσουμε λίγο να ξεμπλοκάρουμε τις θέσεις των παιχτών, να μπορέσει η ομάδα να αποκτήσει χημεία. Και για μένα, παράλληλα με τις προσθήκες, γίνανε κάποιες μετακινήσεις παιχτών σε διαφορετικές θέσεις, και νομίζω ότι ίσως και αυτό είναι ένα κλειδί στο πώς ξεμπλόκαρε η ομάδα και το πώς θα το διατηρήσουμε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Έδειξε ότι λειτουργεί, αλλά στο μπάσκετ πάντοτε πρέπει να είμαστε καλοί την επόμενη μέρα. Δηλαδή, εννοώ ότι καταφέραμε ναι με δύο νίκες, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στο αύριο. Και νομίζω ότι τελικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm. Κώστα, την εικόνα, τι εικόνα έχεις αποκομίσει από το πρωτάθλημα μέχρι τώρα? Είναι πολύ περίεργο νομίζω, έτσι. Δηλαδή, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιον από την αρχή της σεζόν, πέραν φυσικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είναι ο Κολοσσός. Αλλά και αυτός τώρα ουσιαστικά τους τελευταίους δύο μήνες έχει παίξει τρία μάτς. Από τον Προμηθέα αλλιώς θα περιμέναμε τα πράγματα, πολλές αλλαγές και εκεί. Το Περιστέρι επίσης έχει αλλάξει σχεδόν όλη την ομάδα. Η ΑΕΚ φέτος άλλο επίπεδο, πιο χαμηλό τέλος πάντων.
Εδώ οι ομάδες της πόλης μας είναι σε μια έτσι, κατάσταση κάπως περίεργη, και ο Άρης και ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ σε λίγο καλύτερα, αλλά και αυτός με διάφορες αλλαγές, προβλήματα τραυματισμών και όλα αυτά. Πώς την έχεις έτσι την εικόνα του πρωταθλήματος στη Γενική μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, εδώ μπορούμε να συζητήσουμε δύο βασικά πράγματα. Μία είναι το πώς βλέπουμε την εικόνα του πρωταθλήματος βάσει των συνθηκών που εξελίσσεται το πρωτάθλημα, mm-hmm. δηλαδή βάσει αυτού που περνάμε με τον COVID και πώς οι ομάδες επηρεάζονται, πώς οι παίχτες επηρεάζονται, πώς τα παιχνίδια γίνονται ίσως με έλλειμμα παικτών. Αν το αφήσουμε αυτό έξω και η ερώτησή σας στοχεύσει στο πώς βλέπω ρεαλιστικά το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει τις ταχύτητές του, δηλαδή έχει δύο ομάδες οι οποίες σαφώς απέχουν από τις υπόλοιπες, και δεν είναι μόνο φέτος όπως και εσείς προαναφερθήκατε ότι οι δύο αυτές ομάδες απλά κάνουν τη διαφορά προς τα πάνω, αλλά νομίζω ότι είναι πιο αδύναμες και οι ομάδες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ. Και έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη απόσταση mm-hmm. από τις συγκεκριμένες δύο ομάδες. Το ενδιαφέρον, όπως το παρακολουθούμε, μετατοπίζεται τώρα προς τα κάτω, όταν δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες οι οποίες έχουν τρεις νίκες, άλλες τρεις με τέσσερις νίκες και από πάνω ομάδες με πέντε. Αυτό αποκτά, είμαστε στο τέλος του πρώτου γύρου, την επόμενη αγωνιστική θα παιχτεί η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, δίνει ένα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, ακόμα και για την ομάδα που θα πέσει ή για το ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα play-off ή ποιες ομάδες θα μπορέσουν να αντέξουν στο δεύτερο γύρο τον ανταγωνισμό και τις πίεσεις και για τα δύο και για τους δύο στόχους, τις παραμονές εννοώ, ή να κάνουν κάτι καλύτερο παίρνοντας τα play-off. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα overall, δηλαδή αν τα βάλουμε όλα κάτω και τα ζυγίσουμε, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Έχει πολλές ομάδες, όπως είπατε και εσείς, που έχουν αλλάξει βαθιά το ρόστερ τους και θα πρέπει να τις δούμε τελικά όταν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ τι θα παρουσιάσουν. Αυτά θα τα δούμε, πιστεύω, προς το τέλος του δεύτερου γύρου, ίσως και στα play-off, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Mm-hmm. Coach, ο Μπέτζινγκ είναι η τελευταία προσθήκη ή κοιτάς και τίποτα άλλο στην αγορά? Σίγουρα θα κοιτάς, το ο θέμα είναι... Ο Μπέτζινγκ είναι προσθήκη, όπως το λέτε. Ναι. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε inputs, παίχτες, από τους έξι που δικαιούμαστε. Ο Μπέτζινγκ είναι πέμπτος. Ο έκτος. Α, έκτος. Είναι okay. ο έκτος. Okay, okay. Είναι ο έκτος, ο οποίος πιάνει όμως ως προσθήκη δευτέρου γύρου, αλλά εμείς στο δεύτερο γύρο έχουμε ακόμη δύο να κάνουμε, όπως προβλέπετε από τον κανονισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο, επειδή το συζητήσαμε αυτό ότι έχουμε βάλει καινούριους παίκτες, θα προσθεθεί ακόμα ένας τρίτος, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Στη δική μου τη φιλοσοφία, δεν είναι με τη φιλοσοφία ότι πρέπει να αλλάζουμε παίκτες ή να προσθέτουμε παίκτες. Θέλω να δώσω χρόνο την ομάδα να δω πώς αντιδράει, πώς ρολάρει. Αν κρίνουμε μαζί με τη διοίκηση ότι θα υπάρξει κάποια ανάγκη ώστε να κάνουμε μια αλλαγή και να βελτιώσουμε το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, αφού και έχω διακρίνει ότι υπάρχει 100% διάθεση από τη διοίκηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν σε λογικά πλαίσια πάντοτε, ώστε να φανούμε αξιόμαχοι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Κόουτς, και μια τελευταία ερώτηση. Ο Ους, ο Κρουμπάλη, συνεχίζει έτσι να είναι πολύ ομιλητικός. Θα θυμάμαι από εδώ από τον ΠΑΟΚ ότι γενικά μιλούσε πολύ. Ήταν τύπος που δεν σταματούσε να μιλάει. Μέσα στο γήπεδο νομίζω ότι είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τα προηγούμενα χρόνια, φέτος στη Λάρισα. Ναι, μπορώ να σας πω δύο πράγματα για το συγκεκριμένο παίκτη. Καταρχήν ότι πρόκειται για ένα παιδί του οποίου ο συναισθηματικός του κόσμος παίζει μεγάλο ρόλο στην προσωπικότητά του, αλλά και στο πώς αγωνίζεται. Βαθιά συναισθηματικός, επηρεάζεται, έχει μεταπτώσεις, θέλει ιδιαίτερη μετασχέδιση. Πολύ φιλότιμο παιδί, 100% στην προπόνηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθειά του και εντός και εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου εννοώ το πώς συμπεριφέρεται στο περιβάλλον της ομάδος. Ναι, φέτος θα έλεγα στην αρχή παίζοντα σε μια θέση η οποία του φαινόταν λίγο περίεργη, ίσως δεν μπορούσε να την υποστηρίξει όπως θα έπρεπε.
προσπαθήσαμε μαζί, ενώ μετά από συζήτηση που είχα μαζί του, να του δώσουμε ακόμη ένα option στις επιλογές του στο αγωνιστικό του στυλ ενώ. Mm-hmm. Φαίνεται ότι το καινούριο στυλ που προσπαθούμε να του δώσουμε του ταιριάζει, του αρέσει. Και αν συνδυάσω το συστηματικό κομμάτι, δηλαδή ότι του αρέσει και αισθάνεται καλά, με το αποτέλεσμα της απόδοσής του, νομίζω ότι καταφέραμε τελικά να ξεκλειδώσουμε, να στρίψουμε, να πατήσουμε το κουμπί ώστε να εμφανίζεται έτσι όπως πρέπει. Και επιτρέψτε μου, το τελευταίο κομμάτι για αυτόν είναι ότι δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος από το κομμάτι της επίθεσής του που θα έπρεπε να είμαι. Τελευταίο παιχνίδι έβαλε 20 πόντους χωρίς να χάσει καμία προσπάθεια, να το σημειώσουμε αυτό. Αλλά είμαι πολύ περισσότερο ευχαριστημένος από τη διαδικασία το πώς αμήνεται. Mm. Μπορεί να αμυνθεί εναντίον όλων των θέσεων με μεγάλη ενέργεια και με μεγάλη προσήλωση σε αυτό που κάνει. Αυτό θεωρώ ότι τον ξεχωρίζει. Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια στη Λάρισα. Καλή επιτυχία στην συνέχεια τη σεζόν. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να έχω μια πάρα πολύ καλή κουβέντα. Σε υψηλό επίπεδο θα ήθελα να σημειώσω ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά. Αυτό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Και να έχουμε μια χρονιά πρώτα απ' όλα με υγεία και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε και θα τα βρούμε στην πορεία. Καλό βράδυ, Κώστα. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Φώτη Τακιανό.